Οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν με πολύ κόπο να ξεπεράσουν τα προβλήματα της κρίσης, εξηγένοντας τους ισολογισμούς τους από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αυξάνοντας σημαντικά τη ρευστότητά τους. Αυτή η νέα δυναμική αποδείχθηκε και με την πιστωτική στήριξη που προσέφεραν στην πελατεία τους κατά την πανδημία. Όμως, έχουμε εισέλθει σε μια νέα περίοδο αβεβαιότητας, καθώς οι δομικές αλλαγές που συντελούνται στον ενεργειακό κλάδο έχουν προκαλέσει σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Το καλό για τη χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία είναι πως δεν είμαστε πια εμείς το επίκεντρο. Ίσα-ίσα, θα έλεγα πως η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί πως θα μπορέσει να επιτύχει επιδόσεις καλύτερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ως τραπεζικό σύστημα, είμαστε απόλυτα προσανατολισμένοι στο να χρηματοδοτούμε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενεργειακή μας ασφάλεια και στην πράσινη μετάβαση. Επιπλέον, υποστηρίζουμε τα σχέδια επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους που επενδύουν στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο προετοιμάστηκε με εντυπωσιακή ποιότητα και ταχύτητα από το ελληνικό κράτος. Οι τράπεζες είναι εδώ και το στηρίζουν, ώστε να εξασφαλίσουν ουσιαστική εξοικονόμηση χρηματοοικονομικού κόστους για τους πελάτες τους. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως ο ρόλος της πολιτείας είναι κρίσιμος. Αυτή πρέπει να παραμείνει αμετακίνητη στη στρατηγική της επιλογή για συνέχιση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας και για αναβάθμιση των υποδομών, ώστε η χώρα μας να αυξήσει το ρυθμό προσέλκυσης επενδύσεων.